Καλημέρα, καλημέρα. Έφτασε αυτή η μέρα που θα πάμε τηλεδιάσκεψη σχολείο. Δεν το πιστεύω ότι έχει φτάσει αυτή η στιγμή, ότι πάει το κοριτσάκι μου, το μωράκι μου, η μπέμπα που ήταν, πάει τώρα πια σχολείο. Μπορεί να είναι παιδικό, αλλά είναι παιδιά σχολείο. Της έχω βάλει μέσα στη τζεντούλα της και ένα επιπλέον έτσι λαστιχάκι σε περίπτωση που χάσει αυτό που της πιάνω τα μαλλιά, να έχουν να τις τα ξαναπιάσουν. Μια λαξιά ρούχα που μας ζήτησαν στο σχολείο. Πάνε σε περίπτωση που χρειαστούν και μωρομάντιλα. Μέχρι στιγμής, για να καταλάβετε, επειδή είναι προγυρισμένο αυτό το βίντεο που βλέπετε τώρα, δεν έχουν χρειαστεί, αλλά εγώ κάθε εβδομάδα θα τα αλλάζω και θα βάζω καινούρια ούτως ή άλλως. Και κλειστό να είναι το πακέτο με τα μωρομάντιλα και αλαξιά να μην έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ. Εγώ θα αλλάζω και θα βάζω κάθε εβδομάδα καινούρια. Ετοιμάστηκα και εγώ λιγάκι, τάισα το μπέμπι και φύγαμε. Λοιπόν, τα έχω ετοιμάσει όλα. Ο μπέμπις τώρα τρώει το πρωινό του, πίνει το γάλα του. Και έχω ετοιμαστεί πρώτα εγώ. Έχω ετοιμάσει το μπέμπι και τώρα τρώει και έχω φτιάξει και τον καφέ μου. Η τσάντα της Λιδίας έτοιμη από χθες το βράδυ, η τσάντα η δική μου και αυτή έτοιμη. Θα σας δείξω μετά τι έχω πάρει και τι δεν έχω πάρει. Κάτω εδώ στο καρότσι του μπέμπι έχω βάλει το θερμό του και το νερό που είναι για να το φτιάξω γάλα άμα χρειαστεί. Είναι όλα έτοιμα. Τώρα σε λίγο σηκώνω τη Λιδία, την δίνω, της έχω βγάλει ρούχα από το βράδυ. Και σε μένα είχα βγάλει ρούχα από το βράδυ, γενικά τα είχα όλα έτοιμα. Άρα ετοιμάζω τη Λιδία και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε για το σχολείο της. Θα σας τη δείξω. Καλή σχολική χρονιά να ευχηθώ σε όλους και στους γονείς και στους μαθητές και στους δασκάλους και σε όλους. Μια όμορφη χρονιά να έρθει. Εμάς είναι η πρώτη χρονιά και έχω πάρα πολύ άγχος. Σήμερα ξεκινάει η προσαρμογή της Λιδίας. Θα κάτσει μόνο μία ώρα. Εκτός αν αλλάξει κάτι και μας το πει η δασκάλα τώρα που θα την πάω, θα δούμε. Αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα πάει 9 με 10 σήμερα. Αύριο και μεθαύριο δεν ξέρω και γενικά την υπόλοιπη εβδομάδα. Θα δείξει, θα μας πει, θα μας ενημερώνει, αλλά λογικά όλη η εβδομάδα θα κυλήσει έτσι με προσαρμογή. Όταν ξεκινήσει να πηγαίνει όλη την ημέρα, θα σχολάει 4 παρά, 3,5. Έχουμε βάλει δηλαδή το περισσότερο που μπορεί να κάθεται. Αυτά. Σας αφήνω να τελειώσω εδώ πέρα με τον Χρήστο και να ξεκινήσω τη Λιδία να την ετοιμάσω για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, η Λιδία είναι έτοιμη για το σχολείο. Λιδία, πάμε. Γύρνας εδώ. Τι κούκλα που είσαι. Ναι, ωραία η τσάντα σου. Πάμε σχολείο. Σχολείο. Πάμε σχολείο. Να παίξεις στο σχολείο. Με παιδάκια. Με παιδάκια. Λοιπόν, ο Μπεμπίνος είναι ήσυχος. Εδώ πέρα λερώθηκε από τον καφέ γιατί το σήκωνα το καρότσι, τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ είναι ο καφές μου, έκανε την πατέντα ο Ανέστης. Για να μπαίνει ο καφές εκεί πέρα. Την άφησα τη Λιδία. Δεν έκλαψα. Δεν έκλαψα, δεν έκλαψα. Λοιπόν, ήρθε και ο Ανέστης. Πέρασε με το αυτοκίνητο έξω από το σχολείο την ώρα που έφτασα, αν είναι δυνατόν. Και μου άφησε τη σύμβαση. Πώς λέγεται αυτό. Ναι, του ΕΣΠΑ τέλος πάντων, που το αφήσαμε εκεί πέρα. Το έβγαλε δύο φωτοτυπίες. Αν δεν περάσει το ένα, του είπαν να περάσει το άλλο. Τέλος πάντων, τη δώσαμε τη μία. Και την άλλη την κρατήσαμε να τη δώσουμε μετά στο σχόλασμα. Τελικά θα κάτσει μία ώρα. Τα άλλα τα παιδάκια, τα μεγαλύτερα θα κάνουν αγιασμό και θα φύγουν. Τώρα ο παιδικός θα κάτσει κανονικά. Μία ώρα όπως μας είχαν πει. Καλά είχαμε καταλάβει. Δεν φαίνομαι καλά. Τέλος πάντων. Καλά είχαμε καταλάβει. Και φουλ νερό, εντάξει, έσκασα. Έσκασα. Βίνω στα δικά του. Να, εδώ φαίνομαι εντάξει. Δεν ξέρω γιατί όταν με βαράει κάπως διαφορετικά το φως φαίνομαι αλλιώς και πιο χάλια και τέτοια. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τέλος πάντων, δεν έκλαψα. Χάρηκα που ξεκινάει σχολείο. Θα κάνω τα πάντα για να τα καταφέρω. Να τη φέρνω όσο και να έτσι κουράζομαι. Δεν με πειράζει. Αντίθετα κάνω και εγώ τη γυμναστική μου, βρίσκω το θετικό σε όλο αυτό.
που λέτε. Τώρα θα κάτσω μια ώρα εδώ πέρα να την περιμένω. Δεν θα γυρίσω στο σπίτι, γιατί με το που φτάνω στο σπίτι θα ξαναγυρίσω να την πάρω. Δεν λέει. Από αύριο, αν μου πούνε ότι θα κάτσω παραπάνω, θα δω πάλι αν με παίρνει σε χρόνο και θα γυρίζω κτλ. Καφεδάκι επιτέλους. Τώρα δεν θα την πάλευα να γυρίσω κατευθείαν σπίτι. Να ξεκουραστώ κι εγώ λιγάκι, να κάτσω και η Λιδία μια ωρίτσα και μετά να γυρίσω κι εγώ. Γιατί πρέπει να κρατάω και τη Λιδία. Στον δρόμο ήταν συνεργάσιμη, με άκουγε. Ερχόταν, κράταγε το καρότσι. Στις ευθείες ανέβαινε κανονικά επάνω. Στις πολύ ανηφόρησες όταν της έλεγα κατέβα για να μην σπρώχνω και τη Λιδία και το καρότσι και τον μπέμπι και όλα αυτά μαζί. Περπάταγε στις ανηφορίτσες. Πολύ συνεργάσιμη. Γιατί της έλεγα πάμε σχολείο και έλεγε σχολείο και τέτοια. Ωραία. Και μας είπανε τώρα στο παιδικό. Εγώ δεν το είχα καταλάβει αυτό. Νόμιζα θα δίνω πράγματα για να τρώει και όλα αυτά. Θα τρώει εκεί. Δεν το είχα καταλάβει ότι θα τρώει εκεί. Περάσαμε το ΕΣΠΑ και θα τρώει εκεί. Αν δεν είχαμε περάσει το ΕΣΠΑ, θα μπορούσαμε να πηγαίνουμε εμείς λογικά τα μπεράκια και θα πρέπει να πληρώνουμε για να φάει, έτσι. Τώρα θα τρώει και πρωινό και μεσημεριανό στο σχολείο. Και πρωινό και μεσημεριανό στο σχολείο. Και είναι δημόσιος. Έχω πάθει λίγο σοκ, δεν το περίμενα. Με ρώτησε πάλι αν έχει καμιά αλλεργία και τα λοιπά να θυμηθούν και αυτά. Όχι, εννοείται δεν έχει τίποτα από αλλεργίες και τέτοια. Και τώρα θα τα βάλουν να φάνε πρωινό. Θα τρελαθώ. Πίνουν λίγα άλλα, τρώνε κάτι που τις βάζουν και τέτοια. Εγώ θα τρελαθώ. Λοιπόν, αυτά. Καλή αρχή σε όλα τα παιδάκια. Και τι ήθελα να σας πω. Εκτός από τη σύμβαση που μου έφερε ο Ανέστης στο χαρτί που είδατε και εσείς που σας έδειξα τώρα, είχε πάει και στο σούπερ, πήρε ένα γάλα του μπέμπι καινούριο, έχω το ανοιχτό μαζί μου, αλλά τώρα μου έφερε, γιατί δεν έχει κλειδιά για το σπίτι, τα πήρα εγώ τα κλειδιά. Λοιπόν, έχω πάρει μωρομάντιλα, έχω πάρει πάνες για τον μπέμπι, έχω πάρει τον μπιμπερό του. Έχω πάρει να φάω πρωινό. Ναι, αυτό πήρα, θα το δοκιμάσω, δεν το έχω ξαναδοκιμάσει. Και θα σας πω. Έχω πάρει... Καλά το νερό που το ήπια. Έχω πάρει μια σακουλίτσα για τις πάνες του μπέμπι. Άμα χρειαστεί να το να αλλάξω. Τσακούμαι το πέρα. Έχω πάρει ένα σωρό τσίχλες. Τι άλλο έχω πάρει μαζί μου, ρε παιδιά, στην τσάντα μου. Αυτά τα είχα έτοιμα σχεδόν από το βράδυ και αυτά όλα και τις πάνες. Όλα αυτά τα είχα έτοιμα το βράδυ. Μόνο το νερό στο ψυγείο, καταλαβαίνετε, τίποτα άλλο. Και τα τσιγάρα μου, sorry κιόλας, αλλά όσοι δεν καπνίζετε, μην το ξεκινήσετε ποτέ. Αλλά όσοι καπνίζετε, με καταλαβαίνετε. Λοιπόν, σας αφήνω να κουνήσω λίγο τον μπεμπίνο, βάζω και τον πάρει και ο ύπνος. Και σε μία ωρίτσα πάω να πάρω τη Λιδία. Τώρα είναι 9 και 2 για να καταλάβετε, την άφησα 9 παρα 10 και θα πω 10 παρα 10 θα είμαι απ' έξω και θα περιμένω. Θα σας ξαναμιλήσω. Μπορώ να περπατάω και 2 ώρες συνεχόμενα, δεν έχω θέμα. Αυτό που δεν μπορώ είναι τη ζέστη. Γι' αυτό σκάω και με βλέπετε σκασμένη γενικά. Αλλά θα κάνουμε ωραίο σωματάκι σε λίγο καιρό. Συνδυάζω σχολείο του παιδιού, γυμναστική δική μου. Τι άλλο θέλω. Αισιοδοξία. Δεν κάνω πασαρέλα, δεν κάνω επίδειξη, δεν έχω το τέλειο σώμα. Έχω γεννήσει 2 παιδάκια. Ξεκίνησα τη δεύτερη εγκυμοσύνη μου με πολλά κιλά. Πήρα άλλα 15 κιλά. Έχω χάσει όλα τα κιλά της εγκυμοσύνης. Είμαι όπως πριν μείνω έγκυος στο δεύτερό μου παιδί. Και τώρα θέλω να χάσω 15 με 20 κιλά ακόμη. Με αυτό το βίντεο να θυμάστε να έχετε αυτοπεποίθηση όπως και να είστε. Και επαναλαμβάνω το βίντεο για να δούμε τη διαφορά που θα έχω σε λίγους μήνες. Εγώ θέλω να βλέπω πώς ήταν το σώμα μου, πώς θα γίνει,
πάντα δείχνω πως είμαι πραγματικά, δεν δείχνω κάτι ψεύτικο, είμαι ακριβώς έτσι όπως βλέπετε και εννοείται προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να χάσω και άλλα κιλά. Κοιμήθηκε ο Μπέμπης. Τον πόνισα λίγο και κοιμήθηκε. Και τώρα θα κάτσω και εγώ να απολαύσω όλη την υπόλοιπη ώρα μέχρι να πάω να πάρω τη Λιδία. Μένει ένα μισάωρο. Από εδώ και πέρα αρχίζουν πρωινές ρουτίνες, βραδινές ρουτίνες, μόνοι στο σπίτι με τον μπέμπι και μετά να πηγαίνω να πηγαίνω να παίρνω τη Λιδία. Αρχίζουν έτσι ωραία πραγματάκια, οι όσες να μην έχει, αν και είδα ότι είναι πολύ προσεκτική. Και δεν νομίζω να έχουμε πολλές ιώσεις, έχω αυτή την αίσθηση τώρα ή εγώ είμαι πολύ αισιόδοξη, δεν ξέρω, θα δείξει. Εντάξει, δεν λέω ότι θα κολλήσει ποτέ μια ίωση, αλλά ενώ δεν θα έχουμε αυτό το κάθε εβδομάδα, έτσι πιστεύω, θα δείξει. Πρώτη φορά δοκίμασα αυτό το μπισκοτάκι με καφέ και σοκολάτα, είναι πάρα πολύ ωραίο, να τα πάρετε να το δοκιμάσετε κι εσείς, έχουν 208 θερμίδες μόνο το ένα, μια χαρά. Έχουμε πάρει το δρόμο της επιστροφής, η Λιδία είναι εδώ έτσι πάνω στο καρότσι του μπέμπι, βλέπετε. Οπότε το παιδί δεν κουράζεται να κάνει βήματα και όλα αυτά. Ορίστε. Είναι εδώ πέρα πάνω απλά. Και πάμε τώρα σπίτι, θα σας τα πω με το που φτάσουμε. Πάντως ήταν όλα τέλεια με τη δασκάλα, θα σας τα πω αναλυτικά σε λίγο στο σπίτι. Καλά, το κατέβα είναι τίποτα. Σε ένα τέταρτο ήμασταν σπίτι, φτάσαμε. Φτάσαμε σπίτι. Κάτι έφαγε, μου είπε στο σχολείο, κάτι χυμό είπε, γάλα είπε. Η Λιδία λέει γάλα και κέικ. Τώρα, εφαγιώντας γάλα και κέικ, δεν ξέρω. Λοιπόν, έφαγε ο μπέμπι στην κρέμα του. Τακτοποίησα τη Λιδία, τάισα τον μπέμπι, όλα έτοιμα και τώρα είμαι έτοιμη να κάνω σε λίγο τις δουλειές μου. Γιατί θέλω πρώτα να κάνω ένα ντουζάκι, εννοείται, πάω να κάνω το ντουζάκι μου. Και θα κάτσω μετά να μαγειρέψω, να βάλω τα πλυντήριά μου, να κάνω τις δουλίτσες μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ περήφανη για τη Λιδία. Παιδιά, τα πήγε τέλεια μου τη δασκάλα της. Έκατσε μία ώρα, 9 με 10 που σας είπα. Και αύριο το ίδιο θα γίνει, θα κάτσει πάλι η προσαρμογή να συνηθίσει, να μην έχουμε θέματα. Ναι. Να μην έχουμε θέματα, οπότε και αύριο 9 με 10 θα πάει και από μεθαύριο βλέπουμε. Θα κάτσει, μου λέει, και 2 ώρες, θα κάτσει και 3 ώρες. Και σιγά σιγά είναι που θα κάτσει όλη την ημέρα ως το μεσημέρι, που θα φάει και μεσημεριανό εκεί πέρα και θα κάτσει όλη την ημέρα. Ήταν εντάξει και με τα παιδάκια και μαζί με τη δασκάλα. Τη δασκάλα της πάρα πολύ καλή και ευγενική. Πάρα πολύ χαρούμενη είμαι κι εγώ. Χαίρομαι και το παιδί που είναι σε αυτή την ηλικία που μπορεί να καταλάβει κάποια πράγματα και όταν της είπα πάμε να φύγουμε, πήγαμε να φύγουμε και όταν της είπα πάμε σχολείο, ενώ αν γινόταν αυτά πέρυσι, δεν θα καταλάβαινε τίποτα πέρυσι, πραγματικά, γι' αυτό λέμε κάθε μαμά και ο κάθε γονιός ξέρει πότε είναι κατάλληλη ώρα για το παιδί του, γιατί μου λέγατε εσείς και από πέρυσι να πάει σχολείο, δεν είναι ότι δεν ήθελα, καταρχήν ήθελα λίγο να χορτάσω το παιδί μου και μετά να είναι έτοιμο για να πάει και να είμαι και εγώ έτοιμη να μπορώ να την αποχωριστώ, έτσι, και τα δει. Όλα αυτά βασικά σε συνδυασμό. Και φέτος πίστευα και εγώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, όντως ήταν και η κατάλληλη στιγμή για τη Λιδία και αν πέρυσι την πήγαινα σχολείο, την άφηνα, θα έκλαιγε καταρχήν. Επίσης, όταν θα ήταν να φύγουμε, δεν θα φύγει με τίποτα μετά, επειδή θα της άρεσε, θα συνήθιζε και θα ήθελε να κάτσει με τις ώρες και θα στο φεύγα, θα ήταν μέσα στο κλάμα. Δεν γινόταν, δεν θα γινόταν με τίποτα. Σε παιδότοπο που πηγαίναμε και φεύγαμε και έκλαιγε, δεν ήθελε με τίποτα. Ενώ τώρα, ακόμα και παιδότοπο και παιδική χαρά και οτιδήποτε, όταν είναι να φύγουμε, είναι να φύγουμε. Τέλος. Μπορεί τώρα να το καταλάβει, να το συνειδητοποιήσει και ότι θα υπάρχει και επόμενη φορά. Άρα, ναι, αυτό. Οπότε όλα καλά. Πολύ χαρούμενοι. Δεν το πιστεύω ότι πάει σχολείο. Εντάξει. Και αύριο μία ωρίτσα και βλέπουμε. Θα σας πάρω σε βιντεάκια να σας λέω πώς θα πάει η προσαρμογή της, πόσες μέρες θα κρατήσει η προσαρμογή γενικά, πόσο θα κάτσει, 2-3 ώρες κτλ. Όλα αυτά θα σας λέω, θα σας παίρνω μαζί μου. Προς το παρόν λέω αυτό το βιντεάκι να το κλείσω, ήταν η πρώτη μέρα του σχολείου
Και λέω να το κρατήσουμε έτσι αυτό το βίντεο, να μην δείξουμε και άλλα πράγματα. Ούτως ή άλλως σας είπα τώρα θα κάνω τις δουλειές μου, θα μιλήσω λίγο βιντεοκλήση με τη μαμά μου που θέλω. Θα κάνω ταυτόχρονα δουλίτσες, μαγείρεμα, πιάτα, πλυντήρια. Τι άλλο έχω να κάνω? Αυτό να κάνω το ντουζάκι μου για αρχή που σας είπα. Τι άλλο? Αυτά γενικά. Οπότε σας αφήνω. Και θα το πούμε σε επόμενο βιντεάκι πάρα πολύ σύντομα. Ελπίζω και εσάς να ήταν πολύ ωραία η πρώτη μέρα. Να ήταν ok τα παιδάκια σας. Και αν δεν ήταν, σιγά σιγά θα συνηθίσουν και θα μπουν σε ένα ρυθμό και αυτά, γιατί και για τα παιδάκια μας είναι μια μεγάλη αλλαγή, όπως είναι και για εμάς. Ναι. Άρα, φιλιά πολλά. Και τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι. Γεια σας.